Θεότα και σώσον ημάς, σ'αρχήν υπλαστήσεσαι των Θείων, ως χώραν ήρωτον σαφώς, χερέψη και τράπεζα, άρτον ζωής χωρίσασαν. Φραγκάζοντας δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, εν φωνές ασμάτων πίστη, σιβόμεν πανίμνητε, χαίρε ποιον όρος και τετήρωμένον δε πνεύματι, χαίρε λιχνία και στα πνεύμα αναφέρουσα το πληγένον τα των ευσεβών αισθητήρια. Εξαίσθη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου, σιγάρα πληρώνα με παρθένε, έσχεσαι μήτρα των επιπάντων Θεών και τα έντοκες άχρονων ίων, βάση της υπνούσης σε σωτηρία βραβεύοντα. Ευλαγία Θεότο και σώσον ημάς, οδόν οικήσασα ζωής και ρεπανάμωμε, η κατακλυσμού της αμαρτίας, σώσασα κόσμο και ρε Θεό. Άκουσμα και λάλημα φρικτών, χαίρεν διέτοιμα του δεσπότου της κρίσεως. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, ισχύς και οχύρωμα ανθρώπων χαίρε άχραντε, το παιαγιάσματος της δόξης, νέκρος εις άδου, νύμφων αλόφοντε, χαίρε των αγγέλων χαρμονή, χαίρε η βοήθεια των πιστών θεωμένων σου. Ευλαγία Θεότο και σώσον ημάς, πυρήμορφο λόγημα του λόγου χαίρε
δέσποινα, έμψη και παράδεισε το ξύλο. Εν μέσω έχων ζωή των Κύριων, ου ο γλυκάς μορζόπι, πίστη τους μετέχοντας και φοράρι φοκύψαντας. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χρονίμενη στένη σου, πιστός αναγόμεση, κερεπόρης του Παμβασιλέως, δε δοξασμένα και αξιακούστα, περίς λελάβητε σαφώς. Όρος αλατόμητον χέρε πάθος αμέτρητον, ρωτήσομεν τον εξαυτίστε φέντα Θεόν δοξάζονται. Αγία Θεόν και σώσον ημάς, μας τάες του λόγου απορρίπτερ, Επία Χριστό πάντων Θεός αιώς, χαίρε πανάκρατε των προφητών περίκημα, χαίρε των Αποστόλων. Προμόχωρη θεία συλλήσασα ο θεμόμενση χαίρε ο πόκος ο έδρασος ον γεδεόν παθένε προεθεάσατο. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι δηλώσει χαίρε κραγάζομεν λιμήνι χαίροντες έψαλλον υπερήνητε ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ευαγία Θεότο και σώσον ημάς, αντιλούμε σε πόντες χαίρε όχημα Κυρίου του Βοητού, άφελος αληθινή. Τον πόρτη τον πεπειρώνει και οργίζει.
διαρτήραν των απάντων νικήσασαν και Θεόνιμπεν τυράδος η μυστική. Άνθος το αμαράντον η εξαρτήσασαν και δεσποίνα εις χαράς πυρούμεθα και ζωήν κληρονομούμε. Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ρητορεύουσα ως θενικός δεσποίναν, υμνολογήσες εις υπέρκαρτα σεραφήν, υψώθης κοίσασα τον βασιλέα Χριστόν, ονικέτευε, βάζεις νυμλάβης ρίσαστε, τους πιστώς επροσκυνούντος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εφημίζε, μακαρίζοντα τα πέρατα και ποδοκράζησι, Δακτύλο εγγέγραπτε πατρός ο λόγος αγνιών ηκέτευε δίπλα ζωής τους δούλους σου καταγράψε Θεοτόκε. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς νηθείς ο λόγος υπεραγία.
Oh.
σε κτίσει, εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων τυφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξενοθόμεν του κόσμου των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας αλληλούια. Αφήνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των σεραφήν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις συνύχθη παράδεισος.
Χαίρε η πλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Εν ανθρωπίσεως έργων των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Σιγάρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκησας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια. Oh.
των χαιρετισμών στην υπεραγίαν Θεοτόκων. Εφέτος, ζούμε την ιδιαίτερα ευλογία να συμπροσεύχονται μαζί μας καθηγητέ και μαθητέ του ζωγραφείου και πολλών άλλων σχολείων, τους οποίους συνδέει το επιστημονικό ενδιαφέρον για την ζωή του κορυφαίου ποιητού Γεωργίου Σεφέρη, το έργο αυτού και την πορεία του από τη Σμύρνη στην πόλη. Η Παναγία είναι η ελπίς των απειλισμένων, η χαρά των πικραμένων, το ραβδί των τυφλών, η άγκυρα των θαλασσοδαρμένων, η μάνα των ορφανεμένων. Η ίδια η θρησκεία μας, ο χριστιανισμός, είναι πονεμένη θρησκεία. Ο Χριστός σταυρώθηκε εκουσίως για να σώσει το πλάσμα του από την φθορά και τον θάνατο και η μητέρα του, η Παναγία, πέρασε κάθε θλίψη σε τούτον τον κόσμο. Γι' αυτό καταφεύγουμε αυθορμήτως σε εκείνη που οι πατεράδες μας την είπανε καταφυγή, σκέπη του κόσμου, Γοργοεπίκο, Γρηγορούσα, Ελεούσα, Ορυχήτρια, Παρηγορήτησα και χίλια άλλα ονόματα που δεν βγήκανε έτσι απλά από τα στόματα, αλλά από τις καρδιές ανθρώπων που πιστεύανε και πονούσαν. Και μονάχα το γένος μας ίσως προσκυνεί την Παναγία με τον προηγούμενο τρόπο, ήγουν με δάκρυα, με πόνο και με ταπεινή αγάπη. Γιατί το γένος μας είναι πονεμένο, χαροκαμένο, βασανισμένο από κάθε λογής βάσανο. Και στα σκληρά τα χρόνια βρίσκει παρηγοριά και στήριγμα
στα αγιασμένα μυστήρια της Ορθόδοξης Θρησκείας μας και παραπάνω απ' όλα στον εσταυρωμένο τον Χριστό και στην οδυρωμένη μητέρα του που πέρασε την καρδιά της δίκοπο μαχαίρι. Την υπνολογούμε με κατάνοιξη βαθιά, παρετά μα και με συστολή, με αγάπη μα και με σέβας, σαν μητέρα μας μα και σαν μητέρα του Θεού μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας να δει τι έχει μέσα και να μας συμπονέσει. Η Παναγία είναι η πικραμένη χαρά της Ορθοδοξίας, το χαροποιόν πένθος, τη χαρμολύτη μας, των οσίων πάντων το κάπτυμα, των δικαίων πάντων το θείον εγκαλόπισμα και ημών των πιστών το διάσωσμα. Η υμνοδία της Εκκλησίας μας είναι ένας παράδεισος, ένα μυστικό περιβόλι που μοσχοβολά από λογής λογής μυρίκνου άνθρωπου. Και τα πιο μυρωδικά, τα πιο εξαίσια είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Τι να πει κανείς πρώτα και τι ύστερα από τα τόσα πνευματικά υμνολογήματα που προσφέραν ορθόδοξες καρδιές στην Παναγία, το ρόδο το αμάραντο, την υπέρβαθρο στρατηγών. Την υμνολογήσανε με τα λόγια, με την ψαλμοδία, με τον ακάθιστο ύμνο, με τη ζωγραφική, με το σκαλισμένο ξύλο. Την υμνολογήσαν με το ασήμι και το μάλαμα, με το κυρωμάστιχο και με κάθε τίμιο και αγιασμένο πράγμα που μπορεί να χρησιμεύσει στον άνθρωπο για να δείξει την αγάπη του, το σέβας του, την χαρά του, την πίκρα του και όποιο άλλο αγνό αίσθημα έχει μέσα στα φύλλα της καρδιάς του. Και καταλήγει ο Φώτης Πόντος του, ο Άγιος Ισαάκ ο Αναχωρητής όμως λέγει, από όλους τους δρόμους που πορεύονται οι άνθρωποι σε τούτο τον κόσμο, δεν βρίσκουν σε κανένα την ειρήνη, ώσπου να σημώσουν στην ελπίδα του Θεού. Όποιος όμως δεν έχει την πίστη μέσα στην καρδιά του, τι ελπίδα μπορεί να βρει, όπου να κουμπίσει, όλα είναι σαν. Μέσα στην κατάνοιξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Παναγιώτατε Δέσποτα, σεβάσιμοι αρχιερείς, φιλαπόροι χριστιανοί, κινόμαστε όλοι μας Πόντογλου, κινόμαστε όλοι μας Σεφέρης και Ρίτσος και Ελίτης, μα κυρίως και πρωτίστως κινόμαστε Ρωμανός Μεροδός, ποιητέ και λύρες του Θείου Πνεύματος, για να εξωτερικεύσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το δοχείον της σοφίας του Θεού, την κλίδα της Βασιλείας του Χριστού, την χώρα του Αχωρίτου, την δυσόπιση του δικαίου Κρητού, την συγχώρηση των θεόντων. Με αγάπη και σεβασμό προς τη Μητέρα του Θεού, ο οποίος εκδηλώνεται με την ευλαβή συμμετοχή στην ακολουθία των χαιρετισμών, ανυμνούμε και δοξάζουμε την παρθενική λαμπρότητα, το κάλος της ψυχής, την μητρική στοργή, την άδωρη αγάπη προς τον άνθρωπο, την ταπείνωση, την υπακοή, την ολόθυμο συγκατάβαση στην Θεία Βουλή, την σκέπη και την αδιάλειπτον πρεσβεία της υπεραγίας Θεοτόκου προς τον προσδοκόντα την λύκτωση πεκτοχόντα άνθρωπον. Και βοώμεν όπως ο Αρχάγγελος, χαίρεοι και χαριτωμένοι, χαίρε νύμφια νύμφια. Ήρθαμε για να ψάλουμε το αγαπημένο ποίημα της Ορθοδοξίας, τον ακάθιστο ύμνο, τον οποίον πρόσφατα επανεξέδωσε σε μία καλέσθητη εμφάνιση με σχόλια ερμηνευτικά η Μαρία Κοκκίνου από τον εκδοτικό οίκο Φορφύρα, η κόρη του μακαριστού πλέον Δημητρίου Κοκκίνου που είχε τον γνωστό, τον εφήμως γνωστό εκδοτικό οίκο Ακρίτας. Αλλά και σε συνόψεις και σε συνεκρίνους υπάρχει ο ακάθιστος ύμνος, επαναλαμβάνω, το αγαπημένο ποίημα της Ορθοδοξίας ημών των Ορθοδόξων, γιατί όχι και των Καθολικών, που έχουν ιδιαίτερη ευλάβεια στην υπεραγία Θεοτόκου, και συμψάλουμε, σιγοψάλουμε, προσευχόμεθα προς την Ιερά Μορφή της για να σκέπει και να προστατεύει το γένος μας και να εκπληρώνει τους νύχιους πόθους όλων ημών, των Ορθοδόξων, των Ελλήνων Ορθοδόξων και όλων των Χριστιανών. Εδώ που ήρθαμε μπορεί να μην υπάρχουν πλέον ως βασιλικά ανάκτορα τα γειτονικά ανάκτορα του Πορφυρογενήτου,
όμως πάντοτε υπάρχει το παλάτιο του μόνου βασιλέου, η Παναγία, την πόλη μας που την επισκιάζει και στις καρδιές μας. Μπορεί να μην υπάρχουν όλα τα περασμένα μεγαλεία για τα οποία ο μακαριστός προκάτοχός μου Αθηναγόρας έλεγε και διηγώντας τα να μην κλαίνε, διότι οι γενναίοι ποτέ δεν κλαίνε. Οι γενναίοι αντέχουν, αγωνίζονται, συνεχίζουν, επιβιώνουν, δοξάζουν το όνομα της Ρωμιοσύνης και της Χριστιανοσύνης. Υπάρχουν όμως οι μνήμες σε αυτή την πόλη, πολλές, αμέτρητες, αναρρύθμιτες, δοξασμένες και πονεμένες μνήμες. Υπάρχουν τα μνημεία, τα αναρρύθμιτα, τα οποία μας φέρνουν πολλούς αιώνες πίσω και μας θυμίζουν τον ένδοξό μας Βυζαντινισμό, όπως θα έλεγε και ο Αλεξανδρινός ποιητής. Υπάρχει το μεγάλο μοναστήρι της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, που είναι ένα κέντρο με ανοιχτούς ορίζοντες, που διδάσκει εμπράκτως την καθολικότητα της Εκκλησίας μας, που προσεγγίζει με ευαισθησία τον άνθρωπο κάθε εποχής, και διακηρύττει στα πέρατα της Οικουμένης και από το εδώ ιερό μας κέντρο και μέσω των ιερών Μητροπόλεων και Αρχιεπισκοπών μας του εξωτερικού, τις οποίες διακυμαίνουν άξιοι ιεράρχοι όπως οι παρόντες, διακηρύττει λέγω το Πατριαρχείο μας και διαλαλεί το μήνυμα του Ευαγγελίου που είναι η αγάπη, είναι η συμφιλίωση, είναι η ειρήνη, είναι η αδελφοσύνη, είναι η ελευθερία, είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου, των ανθρώπων και των λαών. Με αυτά τα ιδεώδη ζούμε, συνεχίζουμε τις παραδόσεις μας. Σας υποδεχόμεθα, όπως το είπα και προηγουμένως, με πολύ αγάπη και σήμερα και όλο τον χρόνο όλους εσάς τους προσκυνητάς που έρχεστε από την Ελλάδα και από άλλες επαρχίες του θρόνου. Ιδιαιτέρως υποδεχόμεθα με στοργή και με αγάπη την τα νιάτα της Ελλάδος, όλους εσάς αγαπητά μας παιδιά, και σας εμπιστευόμεθα στην μητρική προστασία της υπερμάχου στρατηγού του Γέννη. Ευχόμεθα να εκπληρώσετε όλα τα όνειρά σας, να τα δείτε πραγματοποιούμενα, να κάνετε ωραίες χριστιανικές οικογένειες, να πιάσετε τόπο, όπως λέμε, μέσα στην ελληνική κοινωνία, να δημιουργήσετε μια καινούργια Ελλάδα, καλύτερη από τη σημερινή, η οποία υποφέρει όχι μόνο αυτή, αλλά και πολλές άλλες χώρες της Νοτίου Ευρώπης και όχι μόνο, και να ζήσετε σε έναν πιο ανθρώπινο κόσμο, πιο πράσινο, πιο οικολογικό, για τον οποίο ενδιαφέρεται και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, όπως γνωρίζετε, μέσα σε ένα κόσμο ειρήνης και δικαιοσύνης. Αυτή είναι σήμερα η προσευχή μας εδώ στις Βλακέρνες. Αγαπητέ αδελφέ Πάτερ Ιγνάτιε, καλωσορίζω ιδιαιτέρως το Λεόντιο. Μας έχετε συνηθίσει σε αυτές τις χαρές και τις συγκινήσεις της παρουσίας σας εδώ, κάθε χρόνο σχεδόν. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε διότι πάντοτε τίνεται ευήκον ους εις τας παρακλήσεις του Πατριαρχείου μας για να παίρνετε μερικά φτωχά παιδιά εις τα σχολεία και της Νέας Μύρνης και των Βατησίων, και ευχαριστούμε για την αγάπη σας προς τα παιδιά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα οποία τα καταρτίζετε με τα υψηλά χριστιανικά ιδανικά τα οποία είναι κοινά στις δύο αδελφές εκκλησίες μας. Και επιλαμβάνομαι της ωραίας αυτής ευκαιρίας για να πω όσο πολύ προγεύομαι της χαράς της επικειμένης, επισήμου και ιστορικής, επιτρέψτε με να πω, συναντήσεως στα Ιεροσόλυμα τον προσεχή Μάιο με την αυτού Αγιότητα τον Πάπαν Φραγκίσκο. Θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα εκτιμηθεί από όλο το χριστιανικό κόσμο και όχι μόνο, διότι και οι δύο θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα αδελφοσύνης, ειρήνης, αγάπης και δημιουργικής συνεργασίας των ανθρώπων και των λαών, από πού, από την Αγία Γη, όπου ευάντησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου μας.
Χρόνια πολλά εις όλους σας. Ο Θεός μαζί σας και η Παναγία να είναι μπροστά τη δάμα πάντα.